στην Ελληνική Βουλή. Κύριε Λυριτζή, καταφέραμε πάλι να μεταθέσουμε το κέντρο άξονας. Ο άξονας είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εξυγχρονίσουμε την νομοθεσία που υπάρχει και που τιμωρεί τις πράξεις βίας, ξενοφοβίας, ρατσισμού. Και αντί να μιλάμε για αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη κοινωνία και ένα κράτος δικαίου όπως λέμε, μεταφέραμε τον άξονα που στο αν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει διάταξη, θα αναγνωρίζει ή δεν θα αναγνωρίζει την γενοκτονία των ποντίων. Επιπρόσθετα, υπάρχει μια πρόθεση να κανονικοποιήσουμε την ιστορία. Η ιστορία είναι αυτή που διαμορφώθηκε στα γεγονότα και η οποιοδήποτε κανονικοποίηση δεν τα αλλάζει. Ένα. Δύο. Πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σύντομα η χώρα θα οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές αποκτούν ένα ακόμα επιχείρημα χωρίς να αμφισβητώ την πρόθεση του συνομιλητή σας, κυρίου Χαρακόπουλου. Παρακαλώ, δεν επιθυμώ καμία αντιδικία. Ναι. Αποκτούν λοιπόν ένα επιχείρημα. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για μια κεντρική πολιτική κίνηση από το κόμμα, το πρώτο τη τάξη κόμμα της συγκυβέρνησης. Η Δημοκρατική Αριστερά και ο υπουργό της προώθησε ένα νομοσχέδιο αφού συνεργάσει με τους πάντες. Έτσι, συμφωνήσαμε. Ναι. Το απεκόπη για τους λόγους τους γνωστούς, δεν θα επανέλθω. Δύο, το ΠΑΣΟΚ συμμετέσχε σε μια κυβέρνηση η οποία ψήφισε αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν αυτές τις οδυνηρές συνέπειες για τον ελληνικό λαό. Θέλησε όμως με την προώθηση αυτού του νομοσχεδίου να αποκτήσει ένα προοδευτικό πρόσωπο. Δεν το αμφισβητώ, το καταγράφω. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά να παίξει, επιτρέψτε μου σε εισαγωγικό να χαρακτηρίσω το τωρίμα, σε ένα προσφυλές πεδίο. Ποιο? Να αναπαράγουμε πλέον, να επανεξετάσουμε και να αναπαράγουμε τι, το αν ήταν ή δεν ήταν αν ήταν ή δεν ήταν γενοκτονία η εξολόθρευση των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης, των Ποντίων και της Μικράς Ασίας, που αναμφισβήτητα ήταν εξολόθρευση των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά συνέπεια, το ζητούμενο, θέλουν ή δεν θέλουν να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο όταν τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας αυξάνονται, όταν έρχονται οι διεθνείς οργανισμοί και μην αρχίσουν πάλι εκείνα τα θλιβερά περί παρέμβασης εβραϊκών οργανώσεων. Διεθνείς οργανισμοί που εμείς συμμετέχουμε και μας λένε τα φαινόμενα ρατσισμού αυξάνονται. Εσείς τι κάνετε? Ας μετρηθούν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν τι, την ανάγκη επανεξέταση της ιστορίας. Θέλουν ή δεν θέλουν να ψηφιστεί? Καλά, Βασίλη. Ναι, το ερώτημα νομίζω ότι είναι πολύ σαφές. Για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί αυτή η αναφορά στις γενοκτονίες όπως έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή από το 1994 στο νομοσχέδιο αυτό? Πρώτον, δεν είπα ότι δεν θα έπρεπε να ιστορήσω όμως. Το νομοσχέδιο αυτό αρχίζει από το πρώτο σχεδιασμό του Υπουργού κυρίου Καστανίδη. Το βρήκε ο υπουργός ο κύριος Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε συμπεριλάβει αυτή τη ρύθμιση. Και για όσους θέλουν να αναζητούν πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, ας διαπιστώσουν αν είναι ή δεν είναι ακριβές. Ότι ενώ είχε συζητηθεί στην Επιτροπή της Βουλής, υπήρξε παρέμβαση γειτονικής φιλικής, όπως λέμε, χώρα, να μην ψηφιστεί, να μην προωθηθεί αυτή η ρύθμιση. Εάν είναι ή δεν είναι ακριβές, ας απαντήσουν εκείνοι αφού το ερευνήσουν πάλι. Για το λόγο αυτό το νομοσχέδιο δεν προωθήθηκε, παρακαλώ. Δεν αποσύρθηκε μεν με την έννοια του ότι αποσύρθηκε συνολικά το νομοσχέδιο, αλλά δεν προωθήθηκε. Το βρήκαμε εμείς. Το επαναπροσδιορίσαμε μια σειρά διατάξεων, το επικυροποιήσαμε και ετοιμάστηκε ακριβώς για πρόθεση στη Βουλή. Άρα υπήρχε ένα θέμα, το θέμα ποιο? Καταγράφεται ή δεν καταγράφεται μια ρύθμιση που αφορά την αναγνώριση αυτών των εγκλημάτων, αυτών των εγκλημάτων σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών? Για δύο λόγους υπήρχε ένα σκεπτικισμό, όχι από την πλευρά μου. Γενικά από την πλευρά εκείνων που είχαν συμμετάσχει. Δεν διαφωνείτε εσείς πάντως, δηλαδή, να συμπεριληφθεί αυτό ρωτώ. Και τελειώνω. Και αφού είχαν ενημερωθεί οι συναρμόδιοι υπουργοί. Δηλαδή, έχουμε πρώτον το θέμα της ιστορίας, το αν είναι γενοκτονία ή αν είναι, αν χαρακτηρίζεται άλλος πώς, είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να το αναζητήσει ακόμη και στο λεξικό Μπαμπινιώτη. Ο Μπαμπινιώτης δύο γενοκτονίες αναγνωρίζει. Τη γενοκτονία των Εβραίων από τους Ναζί και την γενοκτονία των Αρμενίων.
Τα άλλα τα θεωρεί, όχι ο Μπαμπινιώτης, θεωρούνται εθνοκάθαρση. Οι οδύνες της εθνοκάθαρσης δεν είναι μικρότερες ενδεχομένως, διότι οι χριστιανικοί πειδισμοί του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας προωθήθηκαν γιατί επιδιώχθηκε μια πληθυσμιακή ομογενοποίηση. Κύριε Παγκόσμιο, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς και το κόμμα σας δεν αναγνωρίζετε γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μιλάτε για εξολόθρευση, έτσι. Είναι μια σκέψη. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε. Καλό είναι να γνωρίζαμε όμως, να γνωρίζαμε το κόμμα σας και εσείς, εάν θεωρείτε ότι υπήρξε γενοκτονία ή όχι. Τρέχετε. Όχι, δεν τρέχω, παρακαλώ. Κύριε Χαρακόπουλε, θα παρακαλέσω την... Παρακαλώ ιδιαίτερα σεβαστείτε τον συνομιλητή σας πρώτον. Δύο. Λοιπόν, επανέρχομαι. Κατά συνέπεια, ας δει η κυβέρνηση αν μπορεί να προωθηθεί μια τέτοια ρύθμιση. Εάν μπορεί να προωθεί μια τέτοια ρύθμιση, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δει πώς ακριβώς έγιναν τα ιστορικά γεγονότα, που δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα νομοσχέδιο, νόμος που θα ψηφιστεί, μπορεί να απαγορεύσει την ιστορική έρευνα. Μπορεί να διατυπώσει, δηλαδή, να απαγορεύσει την διατύπωση ιστορικών συμπερασμάτων της έρευνας. Γενικότερα, μα η διατύπωση όπως είναι, κύριε Λίμψη, δεν το απαγορεύει. Μιλάει για κακόβουλη βούλη. Για κακόβουλη. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε. Έτσι ακριβώς. Λέει για κακόβουλη. Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω, μάλιστα, μεταξύ των σχεδίων που είχαμε κάνει εμείς, είχαμε συμπεριλάβει και μια τέτοια ρύθμιση. Απαντώ ήδη στον κύριο Χαρακόπουλο. Ωστόσο, γνωρίζω και ο κ. Χαρακόπουλος ως πολύ έμπειρος πολιτικός ότι για να προωθεί ένα νομοσχέδιο λαμβάνει η κυβέρνηση υπόψη όχι μόνο τις εσωτερικές συνθήκες αλλά ενδεχομένως και κάποιους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν. Ομιλώ γενικώς. Κατά συνέπεια, θα παρακαλέσω ας επαναφέρομαι το ζήτημα. Δεν το εξειδικεύσετε λίγο αυτό γιατί το ενδιαφέρον. Θέλετε να εξειδικεύσετε, ρωτώ αυτό που είπατε μόλις τώρα, κύριε Παγκιώτη, γιατί το ακούω ως ενδιαφέρον. Μην ομιλείτε γενικώς. Τους παράγοντες υπόλοιπους. Αμέσως. Τους παράγοντες τους υπόλοιπους, δηλαδή κατά πόσον. Πρώτον, αν η διατύπωση θα είναι τέτοια ώστε η ιστορική έρευνα και η διατύπωση της ιστορικής γνώμης θα παρεμποδίζεται, δηλαδή με άλλα λόγια η ελευθερία του λόγου. Και να σπέψω να σας πω κάτι, κύριοι συνομιλητές. Εγώ αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει ολοκαύτωμα, την ιστορικότητά του, αυτό το μοναδικό γεγονός των 20ων αιώνα που προκαλεί αποτροπιασμό, δίνει όποιος χαρακτηρισμός και αν υπάρχει εδώ επιτρέπεται. Όμως δεν αντιλαμβάνομαι γιατί καταδικάστηκε ένας νεοναζιστής ή δεν ξέρω ιστορικός, γιατί αρνήθηκε το ολοκαύτωμα και καταδικάστηκε επί φυλακή. Αυτό δεν έρχεται να προσθέσει τίποτε στον αποτροπιασμό που προκαλεί το ολοκαύτωμα και στο γεγονός ότι πρέπει να έχουμε εγερμένη τη συνείδησή μας και συγκεκριμένες τις πολιτικές μας πράξεις για να αποκρούσουμε σήμερα τα ναζιστικά φαινόμενα. Κατά συνέπεια, η ιστορία είναι εκείνη η οποία καταγράφει και εξηγεί τα γεγονότα, αλλά η πολιτική πράξη επιβάλλει κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λοιπόν να μην πετάμε την μπάλα έξω από το γήπεδο και λέμε ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που επιτέλους είμαστε υποχρεωμένοι γιατί τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας και ρατσιστικής βίας, επαναλαμβάνω, και ξενοφοβίας αυξάνονται. Αυτό είναι και ένα βασικό ερώτημα που υπάρχει. Μεταφέρουμε τη συζήτηση στο πεδίο της ιστορίας, την ώρα που καλούμαστε να διαμορφώσουμε ως πολιτεία ένα θεσμικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Τώρα δηλαδή τόση ώρα συζητάμε. Συζητάμε την υπόθεση των γενοκτονιών, του ολοκαυτώματος κτλ. Που έχουν και την ιστορική τους διάσταση, που έχουν ό,τι έχουν εμείς ψάχνουμε να βρούμε. Λέω, υποτίθεται ότι η πολιτεία αυτή την ώρα ψάχνει να βρει το θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα κόψει το δρόμο στην επέκταση των φαινομένων που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Πολύ ορθά η πολιτεία αναζητεί αυτόν τον τρόπο. Σε ένα άλλο πεδίο. Και εμείς λέμε, αφού νομοθετεί που νομοθετεί η πολιτεία, ας το κάνει με τον ορθότερο δυνατό τρόπο, χωρίς να αφήνει υπόνοιες ότι βάζει σε δεύτερη μοίρα γενοκτονίες που η ίδια η πολιτεία αναγνώρισε.